η κυβέρνηση προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς στη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Το δημόσιο θα μειώσει το ποσοστό του από το 51%, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, στο 34%. Με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι αυτό είναι ξεπούλημα των ενεργειακών φορέων της Ελλάδας και της περιουσίας όλων των Ελλήνων. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση είναι γιατί είναι τόσο σκληρή η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο θέμα. Η ιδιωτικοποίηση των ενεργειακών φορέων της χώρας αποτελεί ένα από τα κεντρικά σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ήδη τα δύο πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης έχει υλοποιήσει ένα ταχύτατο σχέδιο, μια μεγάλη αναδιάρθρωση σε όλους τους ενεργειακούς φορείς, και αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τη ΔΕΗ, περιλαμβάνει και το ΔΔΕ, δηλαδή το δίκτυο της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβάνει και το φυσικό αέριο και στο επίπεδο των υποδομών και στο επίπεδο της εμπορίας, περιλαμβάνει ακόμα και την εκχώρηση της διοίκησης των ελληνικών πετρελαίων. Είναι κεντρική απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη αυτή η αντιδραστική μεταρρύθμιση, μια σκληρά νεοφιλελεύθερη, γιατί έχει ιδιωτικοποιήσει παντού, να προχωρήσει από την ενέργεια. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί από την ενέργεια εξαρτώνται όλοι οι υπόλοιποι οικονομικοί κλάδοι αλλά και η κοινωνία. Το σχέδιο αυτό υλοποιήθηκε από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης, το ξεκίνησε ο κύριος Χατζηδάκης. Αλλά όσον αφορά τη ΔΕΗ, το περίεργο είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης το έκρυψε από την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ανακοίνωσαν αμέσως μετά, αποφεύγοντας τη Βουλή με τη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και το υλοποίησαν μέσα σε 1,5 με 2 μήνες. Ενώ παραδείγματος χάρη εδώ και 2-2,5 μήνες δεν κατόρθωσαν να συντάξουν την υπουργική απόφαση για τις επιδοτήσεις των λογαριασμών. Και φαίνεται ποιες είναι οι προτεραιότητες. Γι' αυτό και είμαστε απόλυτοι. Η ΔΕΗ αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού. Λένε, η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν το είπε ο κ. Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να μην υπάρχουν εσωτερική πληροφόρηση. Και γι' αυτό το πράγμα οφείλω να σας πω ότι υπάρχει ήδη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι φάνηκε ότι έγιναν λίγες ώρες, λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κάποια παιχνίδια στο χρηματιστήριο, και μάλιστα υπήρχε και παρέμβαση της Εύφυσης Αρτσιόγλου, που ζητάμε από την Επιτροπή της Κεφαλαγοράς να ελέγξει παιχνίδια αυτά τα οποία γίνανε, γιατί υπήρχαν τροποποιήσεις της τιμής, αύξηση τιμής δηλαδή, λίγες ώρες πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Υπάρχει και εκεί λοιπόν ένα ζήτημα. Δεν φτάνει μόνο η διαδικασία αυτή της εκχώρησης, διότι είναι μια εκχώρηση, μιας και παρότι είναι λανθασμένο σχέδιο, δεν παίρνει και ούτε ένα ευρώ το δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν θα συμφωνούσαμε ακόμα και να έπαιρνε ένα ευρώ το δημόσιο, ναι, ή να έπαιρνε μία αμοιβή το δημόσιο. Ναι, αλλά εδώ η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα μπουν στο ταμείο της ΔΕΗ 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, και μάλιστα ότι το φαντ που πήρε το μεγαλύτερο μέρος, που έκανε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πάρει και χρέος 800 εκατομμύρια ευρώ. Θα αναλάβει χρέος της ΔΕΗ. Πράγμα το οποίο θα σημαίνει ότι θα αυξηθεί η δανειοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ γενικότερα. Έχουμε δύο διαφορετικά θέματα για να μην τα μπερδεύουμε. Το ένα είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και το άλλο είναι η εκχώρηση του 49% του ΔΔΕ που συνδέεται με οφειλές. Ας μην τα συνδέσουμε συζήτηση για να είναι λίγο ξεκάθαρο. Όσον αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πράγματι θα εισφέρει στα ταμεία της ΔΕΗ, αλλά όχι του δημοσίου, ένα ποσό από το οποίο το δημόσιο μέτοχος θα έχει μικρότερα ωφέλη. Άρα, η οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα δώσει ωφέλη στην ελληνική πολιτεία, μιας και το δημόσιο θα έχει μικρότερο ποσοστό. Δεύτερον, η ίδια η διοίκηση της ΔΕΗ λέει ότι έχει περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ λειτουργικά κέρδη το χρόνο και χρειαζόταν 850 εκατομμύρια για να κάνει επενδύσεις τα επόμενα 6-7 χρόνια. Ναι, αλλά το περίεργο είναι ότι η ίδια δηλώνει ότι έχει λειτουργικά κέρδη που φτάνουν τα 7 δισεκατομμύρια και κάνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χάνοντας την πλειοψηφία για το 1 δισεκατομμύριο, το 1,3. Το ερώτημα είναι απλό. Ποιος νοικοκύρης πουλάει τα υπάρχοντά του? Ποιος ιδιοκτήτης μιας εταιρείας που κερδίζει, κατά τη δήλωσή τους, που είναι καινοτόμα, που είναι κυρίαρχος στην αγορά, έχει πράγματι μια ηγετική θέση, χάνει την πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο? Είναι απώλεια περιουσίας. Είναι απώλεια περιουσίας όλων των Ελλήνων. Και το πιο σημαντικό, χάνουμε πλέον την πλειοψηφία σε ένα ενεργειακό εργαλείο, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει και την κοινωνική συνοχή, γιατί βοηθάει την οικοκυριά με χαμηλή τιμή ρεύματος, αλλά και την ανάπτυξη, γιατί στηρίζει την επιχειρηματικότητα και τη μικρομεσαία και τη μεγάλη. Η Ελλάδα χάνει σε βιωσιμότητα και στο επίπεδο της ζωής μας, της ποιότητας ζωής των οικοκυριών, αλλά και στο επίπεδο της επιχείρησης. Να σας πω κάτι όμως. Ωστόσο, η κυβέρνηση πάλι ισχυρίζεται ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κυβέρνηση, σκεφτόταν να πουλήσει μέρος της ΔΕΗ. Μάλιστα, συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης στην Βουλή είπε. Εισαγωγικά, το λέει ο κ. Μητσοτάκης. Είχατε δεσμευτεί, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πουλήσετε μερίδιο της ΔΕΗ? Ερωτηματικό. Ναι ή όχι? Και μάλιστα σχολίασε, αμέσως μόλις έθεσε το ρητορικό ερώτημα, είπε σιωπή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Σιωπάτε πάνω σε αυτό το θέμα, ότι θέλετε κι εσείς να πουλήσετε
μερίδιο τη ΔΕΗ. Για να καταλάβετε το παράλογο που ζούμε, νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες γίναμε μάρτυρες ενός πρωθυπουργού, ο οποίος έφτασε να πει στη Βουλή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μας έβαλε στα μνημόνια. Το ερώτημα είναι για να φοβάσει αυτές τις δηλώσεις ή για να γελάς. Πάντως είναι επικίνδυνο για τη θέση του πρωθυπουργού να έχουμε επικεφαλής της πολιτείας ένα πολιτικό πρόσωπο που να έχει, αν θέλετε, τόσο μικρή σχέση και με την αλήθεια και με την πραγματικότητα. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά στην Ελλάδα και χρειαζόμαστε σοβαρούς πολιτικούς για να τα διαχειριστούν. Όμως, ας πάμε λιγάκι στο ερώτημά σας. Η Νέα Δημοκρατία συνηθίζει να φορτώνει στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα οποία είχε συμφωνήσει με τους δανειστές, επειδή η ίδια συμμετείχε στο δικοματικό παιχνίδι που χρεοκόπησε στην Ελλάδα. Πρώτον, δηλαδή, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μας οδήγησαν στα μνημόνια και μας χρεοκόπησαν. Δεύτερον, συμφώνησαν με τους δανειστές σε μέτρα όπως η μικρή ΔΕΗ, όπως τα ΝΟΜΕ. Και έρχονται στη συνέχεια να τα χρεώσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο τρίτο μνημόνιο, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν και μέτρα που είχαν δεσμευτεί οι προηγούμενες κυβερνήσεις και που επειδή η Ελλάδα ήταν σε χρεοκοπία και σε στάση πληρωμών σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν μπορούσε να τα αποφύγει. Όμως, το σημαντικό είναι ότι όταν τελείωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρέδωσε την Ελλάδα έξω από τα μνημόνια και χωρίς να έχει πουληθεί ούτε η ΔΕΗ, ούτε ο ΔΔΕ, ούτε το φυσικό αέριο, έχοντας εξασφαλίσει το ότι έχει το δημόσιο την πλειοψηφία στους ενεργειακούς φορείς. Αυτή που αμφισβητεί σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, αλλά σας κατηγορούν, μια και το αναφέρατε, ότι είχατε συμφωνήσει για να μικρύνει το παλαιοτολόγιο της ΔΕΗ κατά 50% και να πάρουν το 50% ιδιώτες πάροχοι. Σε αυτό τι λέτε? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε ένα νόμο για τη μικρή ΔΕΗ. Αυτό, ήταν νομοθετημένο, δηλαδή. Ήταν νομοθετημένο. Από τον κύριο Μανιάτη, αν δεν κάνω λάθος, τότε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και κατορθώσαμε ακόμα και νόμο να τον σταματήσουμε. Δεν εφαρμόστηκε. Αν δεν εφαρμόστηκε αυτό το 50%. Ο νόμος για τη μικρή ΔΕΗ δεν εφαρμόστηκε. Όσον αφορά για την πλειοψηφική, αν θέλετε, θέση της ΔΕΗ όσον αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Πράγματι, στη χώρα μας υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί όσον αφορά την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το ποσοστό του δημοσίου στη ΔΕΗ και ούτε στο ΔΔΕ, ούτε στον ΑΔΜΙΕ, ούτε στο φυσικό αέριο. Επαναλαμβάνω, εξασφαλίσαμε ότι δεν θα αυξηθεί ούτε ένα ευρώ ηλεκτρική ενέργεια από το 2015 μέχρι το 2019. 4,5 χρόνια μεσοσταθμικά έπεσε 12% το κόστος ενέργειας στην Ελλάδα, ηλεκτρικής ενέργειας, και ταυτόχρονα εξασφαλίσαμε ότι οι ενεργειακοί φορείς της Ελλάδας παρέμειναν σε δημόσιο έλεγχο. Και τα δύο χάθηκαν αυτά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ο δημόσιος έλεγχος, αλλά και το φθηνό ρεύμα, η φθηνή ενέργεια. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία να σας κατηγορεί για ότι απαξιώσατε τη ΔΕΗ. Και μάλιστα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Χατζηδάκης, ανέφερε στη Βουλή, εισαγωγικά τα λέει ο ίδιος, ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να καταγγέλει, θα έπρεπε να μας εξηγήσει πώς, ενώ παρέλαβε μια επιχείρηση με 90 εκατομμύρια κέρδη, την παρέδωσε με 900 εκατομμύρια ζημίες. Πώς τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΕΗ έχασε το 83% της μετοχής της αξίας. Ναι, έχασε πράγματα το 83% της αξίας. Είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κατορθώνει να λέει πολύ εύκολα πολύ μεγάλα ψέματα, αλλά να τα παρουσιάζει και ως είναι πραγματικότητα. Κοιτάξτε, καταρχήν η Νέα Δημοκρατία συγκρίνει ανώμια πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι η περιουσιακή βάση της ΔΕΗ, την οποία συγκρίνουν με την αξία τη χρηματιστηριακή, αναφερόταν σε κάτι διαφορετικό. Στην αρχή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στη ΔΕΗ ήταν και ο ΑΔΜΙΕ. Δηλαδή ήταν το δίκτυο υψηλής τάσης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι και το πρώτο εξάμεινο του 2018, η ΔΕΗ είχε κατορθώσει να βελτιώσει και τη χρηματιστηριακή της θέση από την άποψη, όσον αφορά το χάρη, το EBITDA, το συντελεστή δηλαδή των λειτουργικών κερδών προφόρων, ή ακόμα και την μείωση των χρεών της. Ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκαν τα χρέη, ο δανεισμός της ΔΕΗ, κατά 1 δισεκατομμύριο. Ποια χρεοκοπημένη επιχείρηση θα μπορούσε σε μνημονιακούς περιορισμούς να μειώσει κατά 1 δισεκατομμύριο τα χρέη της? Και όμως κράτησε φθηνό το ρεύμα, μείωσε το δανεισμό της. Πράγματι, στο τέλος του 2018 υπήρχαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό που αντιμετωπίζει τώρα η αγορά. Δηλαδή με το κόστος άνθρακα. Υπήρχαν τέτοια ζητήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει με τίποτα ότι δεν ήταν χρεοκοπημένη. Αυτά και η μετοχική της αξία. Όσον αφορά τη μετοχική αξία, το είπε και χθες ο κ. Μητσοτάκης. Είπε και περηφανεύτηκε ότι τώρα η μετοχική αξία της ΔΕΗ έχει αυξηθεί. Και το ερώτημα προς την κοινωνία είναι απλό. Θέλει μια εταιρεία που να έχει ακριβές μετοχές ή φθηνό ρεύμα? Γιατί σήμερα ο πολίτης και ο επιχειρηματίας δεν θα πληρώσουν με μετοχές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Πράγματι, εμείς κρατήσαμε μια ισορροπία στη ΔΕΗ, γιατί δεν μας ενδιαφέρει η κερδοσκοπία της ΔΕΗ. Το λάθος με τον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι τον ενδιαφέρει η κερδοσκοπία. Για ποιο λόγο? Για να ανεβάσει το ταμπλό τη τιμή και να παίρνουν μπόνους τα γαλάζια παιδιά. Δεν ήταν αυτό η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ισορροπημένη διαχείριση για να έχουμε φτηνό ρεύμα για τα νοικοκυριά και για την επιχειρηματικότητα. Και το πετύχαμε.
Δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει γιατί βοηθήσαμε όλη την ελληνική κοινωνία και όλη την επιχειρηματικότητα. Το αντίθετο. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης με το ακριβό ρεύμα, παρότι γράφει καλή τιμή στο ταμπλό του χρηματιστηρίου μετοχή, είναι εις βάρος και των οικοκυριών και της επιχειρηματικότητας. Πιθανά κάποια φαντ που μπήκαν και τώρα στο μετοχικό κεφάλαιο να ευνοούνται. Αλλά εμείς δεν κάνουμε πολιτική για τα φαντ. Κάνουμε για όλη την ελληνική κοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα του τι συμβαίνει στις αναπτυγμένες χώρες σε σχέση με τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού και ειδικότερα βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε στη Βουλή ότι σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, το ποσοστό στις επιχειρήσεις του δημοσίου σε επιχειρήσεις εξελικτισμού είναι κάτω του 34%. Και επομένως επέρεται ότι στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλό. Και ουσιαστικά το δημόσιο ελέγχει ακόμα τη ΔΕΗ. Τι απαντάτε? Χωρίς να σημαίνει ότι οτιδήποτε γίνει σε ευρωπαϊκές χώρες είναι για μας παράδειγμα προς μίμηση, θα ήταν ενδιαφέρον να μας ακολουθήσει ο κ. Μητσοτάκης σε μια συζήτηση για την Ευρώπη. Παράδειγμα, στη Γερμανία πάνω από το 40% της ενέργειας παράγεται από ενεργειακές κοινότητες αυτοπαραγωγή, αυτοκατανάλωση. Εδώ ο κ. Μητσοτάκης έχει σταματήσει το νόμο των ενεργειακών κοινοτήτων. Δεύτερο παράδειγμα, στη Γαλλία, η EDF, μια εταιρεία γαλλική που συμμετέχει το γαλλικό δημόσιο, έχει ανακοινώσει πρώτον ότι δεν θα προχωρήσει σε ρευματοκοπές στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης και η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου είναι στην γαλλική κυβέρνηση. Το συζητάμε αυτό στην Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν παραδείγματα τα οποία δίνουν και άλλες πτυχές πολύ σημαντικές επί της ουσίας. Όμως να πάμε να συζητήσουμε και τα αρνητικά. Οι αγγλικές εταιρείες, οι οποίες ήταν πάρα πολλές μετά την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας και από ό,τι έχουμε διαβάσει σε δημοσιεύματα, πάνω από 20 έχουν αντιμετωπίσει ή έχουν ήδη χρεοκοπήσει την τελευταία περίοδο εξαιτίας της πολύ μεγάλης αύξησης τιμής του φυσικού αερίου. Άρα το παράδειγμα του κ. Μητσοτάκη φέρνει χρεοκοπία που στο τέλος εκθέτει τους καταναλωτές, είτε νοικοκυριά είτε επιχειρήσεις. Υποπτεύομαι ότι δεν θέλει να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα, μιας δηλαδή ακραίας ιδιωτικοποίησης αγοράς, η οποία θα οδηγήσει στο τέλος να εκτεθούμε και να έχουμε και χρεοκοπία. Θα έλεγα ότι πρέπει να προσέξει λίγο καλύτερα, γιατί παραδείγματα μεγάλων πόλεων, Μόναχο παραδείγματος χάρη, Λος Άντζελες, μας δείχνουν ότι το δημοτικό ποσοστό ή το δημόσιο ποσοστό στα τοπικά δίκτυα δίνουν καλύτερη σταθερότητα στο δίκτυο, καλύτερες τιμές και βελτιώνουν, αν θέλετε, και την εξυπηρέτηση και των πολιτών και των επιχειρήσεων. Μια τελευταία ερώτηση είναι: ποιο είναι το όραμα, το σχέδιο, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ, αλλά και γενικώς για την παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα, μια και βρισκόμαστε σε μια περίοδο παγκόσμια βαθύτατης κρίσης οικολογίας? Είναι γεγονός ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που διατρέχει και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήδη έχουμε καταθέσει στην προγραμματική συνδιάσκεψη και το συζητήσαμε και την ημέρα του περιβάλλοντος με την πρόταση που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας για την πράσινη επανάσταση. Χρειαζόμαστε μια πολύ μεγάλη αλλαγή, στην οποία δυστυχώς η κυβέρνηση μας καθυστερεί. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα έλεγα ότι είναι μια ακατάλληλη κυβέρνηση στην πιο κρίσιμη στιγμή, στη στιγμή της μετάβασης προς την πράσινη ενέργεια, αλλά και στις συνθήκες ενεργειακής κρίσης και πανδημικής κρίσης. Είναι προφανές ότι η ταχύτερη πρόσβαση στην πράσινη ενέργεια, στο μετασχηματισμό και της παραγωγής ενέργειας αλλά και της παραγωγικής λειτουργίας προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα δώσει στην Ελλάδα και χαμηλότερο κόστος ενέργειας, θα δώσει και ανταγωνιστικότητα αλλά κυρίως θα δώσει βιωσιμότητα και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Είναι λάθος το ότι η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει μία βίαιη και χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίηση. Θα έλεγα ότι είναι μόνο σε επίπεδο εξαγγελιών αυτή η ανακοίνωση. Δεν πιστεύετε ότι θα γίνει, δηλαδή, γιατί σας κατηγορούν και σε αυτό ότι δεν θέλετε εσείς, θέλετε να μείνουμε στη βρώμικη ενέργεια. Θα σας πω το παράδειγμα που είναι δυστυχώς πρόσφατο. Πάντως επέλεξε να κάνει αυτή την ανακοίνωση. Για ποιο λόγο? Γιατί ο κ. Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί και έχει δεσμεύσει και το σχέδιο της χώρας σε ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο. Δηλαδή, προσέξτε, έχει δεσμεύσει τη χώρα ή επιχειρεί να τη δεσμεύσει στην ιδιωτικοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής. Πρώτον, με ένα εισαγόμενο καύσιμο, άρα με μικρότερη ενεργειακή ασφάλεια. Σε ένα ακριβό καύσιμο και μάλιστα πάρα πολύ ακριβό, που το οποίο έχει άμεσα επίπτωση τώρα, τις μέρες που συζητάμε, στο κόστος ενέργειας. Αλλά και σε ένα καύσιμο το οποίο είναι ορυκτό, άρα έχει ανθρακικό αποτύπωμα και φορό άνθρακα. Είναι προφανές ότι είναι λαθασμένη η στρατηγική αυτή. Και είναι πολλαπλώς λανθασμένη, διότι σήμερα ήταν προγραμματισμένη μια σύσκεψη στο Υπουργείο Ενέργειας για να ενεργοποιηθούν πάλι λιγνητικές μονάδες, διότι ο ΑΔΜΙΕ, ο διαχειριστής του δικτύου, έχει στείλει όχληση που περιγράφει τον κίνδυνο έλλειψης επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Είναι τόσο κοντόφθαλμη και επιφανειακή η πολιτική της Δημοκρατίας που κινδυνεύουμε να έχουμε κρίση επάρκειας τους χειμωνιάτικους μήνες και μάλιστα μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Σε συνθήκες δηλαδή ψύχους.
Το πραγματικό όμως επίδικο της χώρας μας είναι το πόσο γρήγορα θα μεταβούμε προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ τα βήματα είναι τρία και τα έχουμε βάλει ξεκάθαρα. Δεν τα υλοποιεί η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Το πρώτο, ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να αποφασίσουμε πού θα γίνει τι. Ήτανε ήδη, είχε ξεκινήσει από τον κύριο Σταθάκη, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί ΣΥΡΙΖΑ και έχει παγώσει δύο χρόνια και τώρα το ξανανεργοποιούν. Δεύτερον, να ολοκληρωθούν οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για τις περιοχές Natura. Τις περιοχές δηλαδή υψηλής αξίας περιβάλλοντος, το φυσικό κεφάλαιο της χώρας. Είχαν ήδη γίνει οι συμβάσεις για αυτές τις μελέτες από τη δική μας διοίκηση, είχα προσωπικά την ευθύνη και επίσης δεν έχουν τελειώσει. Έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο τι μπορεί να γίνει και πού. Και το τρίτο, ενεργειακές κοινότητες. Θέλουμε να υπάρχει πλουραλισμός στην αγορά ενέργειας. Δυστυχώς, σήμερα ένα τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία έχουμε στην Ελλάδα είναι ένα ολιγοπόλιο παραγωγών ενέργειας και δυστυχώς χειραγώγηση των τιμών ενέργειας. Δυστυχώς στην Ελλάδα, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, έχουμε μια ανώριμη αγορά, χωρίς έλεγχο από την πολιτεία, που λειτουργεί και σε συνθήκες καρτέλ. Και σε αυτές τις λειτουργίες συμμετέχει δυστυχώς και η νέα ΔΕΗ του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα. Αν είχαμε ενεργειακές κοινότητες σε μεγαλύτερο ποσοστό, αν είχαν προτεραιότητα σύνδεση στο δίκτυο, αν είχε ενεργοποιηθεί το μέτρο του ΕΣΠΑ που το αφήσαμε ήδη σε προκήρυξη. Υπήρχε προδημοσιευμένο 25 εκατομμύρια ευρώ για τις ενεργειακές κοινότητες, τότε πράγματι θα είχαμε προλάβει έναν ευρωπαϊκό βηματισμό, θα είχαμε ενεργειακά εργαλεία των Δήμων, των επαγγελματιών, των ξενοδόχων, των βιοτεχνών, των αγροτών και θα είχαμε τη δυνατότητα όχι μόνο να συμφωνούμε πού θα γίνουν οι επενδύσεις της ΑΠΕ, αλλά θα είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε και χαμηλότερο κόστος. Γιατί σήμερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δίνουν πολύ χαμηλότερο κόστος ενέργειας και από το λιγνίτη και φυσικά από το φυσικό αέριο που είναι πολύ πιο ακριβό. Αυτό θα μπορούσαμε να το έχουμε λύσει. Όμως δυστυχώς ακόμα και σήμερα η Ελλάδα, οι καταναλωτές, σε μια δύσκολη χρονική στιγμή, πληρώνουν αδικαιολόγητο κόστος, άδικο κόστος στην ενέργεια. Δεν φτάνει που έχουμε πρόβλημα χοντρεμπορικής. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στη χοντρεμπορική τιμή. Ήμασταν και τον Οκτώβριο, είμαστε ήδη τον Νοέμβριο. Αλλά έχουμε και σοβαρά προβλήματα ρύθμισης αγοράς με άδικα κοστολόγια, με άδικα κέρδη των εταιριών ενέργειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ενέργειες που μου χρειάζεται. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.